Λοιπόν, κύριε Νάτση, εσείς αποχωρήσατε, να πούμε, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε στους τηλεθεατές γιατί αποχώρησε η παράταξή σας. Ναι, αποχωρήσαμε σαν αποτέλεσμα. Στην αρχή δηλαδή. Μία ώρα συζήτηση που είχαμε σήμερα, μας είχε καλέσει ο Πρόεδρος, διότι επέμενε να βρούμε μια ερμηνεία του νόμου όσον αφορά τη σειρά των παρατάξεων και πώς θα μιλάνε στο Συμβούλιο. Η επικεφαλής, τέλος πάντων, των παρατάξεων. Η επικεφαλής των παρατάξεων. Φυσικά, με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε, οι παρατάξεις οι οποίες προέρχονται από σύμπραξη είναι πλέον μία παράταξη και οι επικεφαλείς τους μπορούν να μιλάνε στη συνέχεια όπως κάθε Δημοτικό Σύμβουλο. Όχι ως επικεφαλής. Διότι έχει ένα ένα παραλογισμό, μια παράταξη η οποία είναι στο Δήμο, δηλαδή να έχει τρεις επικεφαλείς σε τελική ανάλυση. Διότι αν μιλάνε και οι τρεις σαν επικεφαλείς, σαν να παραδέχεσαι ότι είναι. Μια παράταξη με τρεις επικεφαλείς. Είναι τέρας μετά, ας πούμε, δεν είναι παράταξη. Ναι, και αφού είναι μια παράταξη, λέτε εσείς τώρα. Φυσικά είναι. Και λογικά, με την κοινή λογική. Έχει μια εισήγηση, την οποία εισήγηση φέρνει ο επικεφαλής ή κάποιος άλλος εκ μέρους. Και όταν μιλάνε οι επικεφαλείς, θα πρέπει να μιλάει μόνο ο ένας, όχι δηλαδή. Και ο Γκόντας και ο Μπαρτζόκας, μόνο ο Ισάφ. Και φυσικά θα μιλήσουν στη συνέχεια με τη σειρά δημοτική μαζί με τους άλλους συμβούλους. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από. Ναι, επειδή όμως εδώ πέρα μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται μια συζήτηση ποιος θα μιλάει πρώτος, ποιος δεύτερος, που δόλος ενδιαφέρει κανέναν. Υπάρχουν θέματα ουσίας, να το πω έτσι. Έχουμε αλλεπάλληλες, να το πω έτσι, διορθώσεις του νόμου προς όφελος της πλειοψηφίας και οι οποίες έχουν καταστρατηγήσει, όπως ξέρετε. Μιλάτε για τις αλλαγές Θεοδωρικάκου. Για τις αλλαγές Θεοδωρικάκου. Έχουν καταστρατηγήσει τελείως τη φιλοσοφία της απλής αναλογικής, το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου, την ισοτιμία της ψήφου των δημοτών και έρχονται να φτιάξουν, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο καθόλου δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που επιθυμεί. Και ξέρετε, μερικές φορές τα θέματα δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα υπερασπίζεται κανείς ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται ένα βήμα πριν καταργήσει και τα δημοτικά συμβούλια. Εκεί ακριβώς είναι. Ήδη έχει βγάλει καινούργια διάταξη, σύμφωνα με την οποία δίνει το δικαίωμα στους Δήμους να δίνουν και το πράσινο στους ιδιώτες και το φωτισμό στους ιδιώτες και τα σκουπίδια στους ιδιώτες. Και μάλιστα στη συνέχεια μπορεί να είναι και με απόφαση Δημάρχου να μην χρειάζεται καν ούτε η Οικονομική Επιτροπή. Άρα λοιπόν έχουμε συνεχής παρεμβάσεις και εδώ φτάσαμε λοιπόν σε ένα τι σημείο. Τι σας είπε σήμερα η Δημοτική Αρχή, γιατί σας είπε ένα αναμονή, διευκρίνησης από το Υπουργείο Εξωτερικών. Που τι θα πει το Υπουργείο Εξωτερικών, τέλος πάντων. Αλλά από τις περιμένουμε μια διευκρίνηση. Τι σας είπε. Από τις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε τεθεί το θέμα και μετά από βέβαια διαφωνία της αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι υπάρχει και αλλού αυτό το θέμα, έτσι. Είχε τηρηθεί η σειρά, να το πούμε έτσι, η οποία προβλέπεται και με τη γνώμη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, σήμερα είχε προκαλέσει μία σύσκεψη στο γραφείο του Πρόεδρος, όπου ήμασταν όλες οι παρατάξεις και έθεσε το θέμα και έθεσε στη συνέχεια τη δικιά του ερμηνεία. Σύμφωνα με τη δικιά του ερμηνεία. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Παπαγεωργίου. Ο οποίος έθεσε τη δικιά του αντίληψη και είπε: αυτή είναι η δικιά μου αντίληψη και αυτό θα κάνουμε. Σύμφωνα με τη δικιά μου αντίληψη, λέει, οι παρατάξεις συνεχίζουν να υπάρχουν και μπορούν να μιλάνε και δεν διαλύονται ή δεν υπάρχουν. Προφανώς δεν ισχυρίζεται κανένας ότι διαλύονται οι παρατάξεις, μπορούν να έχουν τα γραφεία τους ή την λειτουργία τους εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά στο Δημοτικό Συμβουλίο είναι μια παράταξη. Στο Δημοτικό Συμβουλίο αυτό είναι σαφές με τη σύμπραξη. Είναι σαφές, όπως λέτε και εσείς, και κατά τη γνώμη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου πλην της παράταξης. Και τη άποψη, μάλλον, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για άποψη του κυρίου Παπαγεωργίου, ο οποίος λέει και νομικά. Και αφού το εξηγεί και νομικά και αφού διαφωνεί. Είναι νομικός, έρχεται μετά και λέει ότι κοιτάξτε, αν είναι αυτή είναι η άποψη δικιά μου, εγώ είμαι πρόεδρος και αυτό θα κάνουμε. Εκεί λοιπόν πλέον υπερβαίνουμε κάθε όριο, να το πω έτσι, ρόλου Προέδρου, διότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και είναι ένας σημαντικός ρόλος και για να καταξιωθεί ένας Πρόεδρος πρέπει να μπορεί να συνδυάζει, να το πω έτσι, απόψεις και συνεργασίες. Και λέει, εντάξει, λέει, ας στείλουμε ένα έγγραφο και θα μας απαντήσουν στο Υπουργείο ποια είναι η ερμηνεία του νόμου, αλλά μέχρι τότε θα μιλάνε όλοι, ας πούμε, οι παρατάξεις. Εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον νόμο, ρητός ορίζεται ότι οι παρατάξεις οι οποίες προχωράνε σε σύμπραξη, από εκεί και πέρα αποτελούν μία ενιαία παράταξη. Και μάλιστα και από τον ίδιο τον νόμο λέει ότι αυτές οι παρατάξεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επανέλθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αν σήμερα οι σύμβουλοι του κυρίου Γκόντα ή οι σύμβουλοι του κυρίου Μπαρτζόκα αποχωρήσουν, δεν μπορούν να ξανασυστήσουν την παράταξη σε καμία περίπτωση. Που σημαίνει ότι αυτές οι παρατάξεις δεν πρόκειται να επανέλθουν. Και υπάρχει και πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που γίνει η σύμπραξη των παρατάξεων αυτών, αυτό έχει σαν, μπορεί να επιφέρει, σύμφωνα με τον νόμο, η τέταρτη παράταξη να γίνει τρίτη στη σειρά. Το λέει ο νόμος με σαφήνεια ότι σε αυτή την περίπτωση η τέταρτη παράταξη γίνεται τρίτη ή η πέμπτη τέταρτη, εφόσον κάποιες συμπτυχθούν και γίνουν μία παράταξη.
Και έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας, και ξέρετε, και κάποιες παρατάξεις μπορεί να μην θέλεις να προχωρήσεις συνεργασία, διότι αν προχωρήσεις συνεργασία, πάβεις ακριβώς να υπάρχεις ως παράταξη, ως επικεφαλής και εντός να έχεις λόγο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου προφανώς. Ναι, και ξέρετε, και σαν Δημοτικά Συμβούλια, όπως και στη Θεσσαλονίκη, αποχώρησαν, εκεί που ήταν και λίγο το μεγάλο πρόβλημα που λέγανε όλοι που θέλουν να λύσουν, αποχωρήσαν όλοι οι σύμβουλοι από τις παρατάξεις και περάσαν με την παράταξη του Δημάρχου, αλλά οι επικεφαλείς δεν αποχωρήσαν και παραμείναν ακριβώς για να διατηρήσουν και το ρόλο τους και το δικαίωμά τους να μιλάνε, παραμένουν ως παράταξη. Άρα λοιπόν μια παράταξη που δεν μπορεί να επανέλθει ποτέ, φανταστείτε τώρα, δηλαδή θα μιλάει κάποιος με τη σειρά αυτή και θα μιλάει ως επικεφαλής της παράταξης και θα λέει τώρα σας μιλάω ως επικεφαλής της παράταξης που είμαι μέλος της συνεργασίας. Είναι δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Είναι όλα τα τραγικά που έχει αυτός ο νόμος που λέει ότι μπορούν να κάνουν συμπράξεις μόνο με τον Δήμαρχο, αλλά η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει συμπράξεις. Ένα σωρό δηλαδή παράλογα. Πάντως ο Θεοδωρικάκος, το Υπουργείο Εσωτερικών τέλος πάντων, θα διευκρινίσει αυτό και θα πει ότι έχουν δικαίωμα να μιλούν ως επικεφαλής όλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτό θα πει. Διότι τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, αλλά το ό,τι θέλει ένα δημοτικό, ένα συμβούλιο. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, είναι ένα όργανο πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή έχω παρακολουθήσει και όλα τα συνέδρια της ΚΕΔΕ και όλους τους μεγάλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεγάλους ουσιαστικά αλλά και μικρομέγαλους, όλοι διεκδικούμε σε τελική ανάλυση ένα δημοτικό συμβούλιο και ένα Δήμο που να είναι τοπική κυβέρνηση, που να έχει άποψη. Δεν μπορεί να τσαλακώνεται όπως επιθυμεί κάθε υπουργός ή όπως επιθυμεί κάθε κυβέρνηση. Και είναι σοβαρά ζητήματα, πρέπει να αντιπαρατεθείς. Αν δεν αντιπαραταθείς σε αυτά τα θέματα, και να σας πω για κάτι άλλο. Σήμερα είχαμε ένα θέμα το οποίο έλεγε ότι θα πρέπει να κάνουμε προσλήψεις σε δίμηνα και σε οκτάμηνα. Ωραία, τα σκουπίδια. Ναι. Αυτό ήταν σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης που δεν πέρασε να δοθούν στους ιδιώτες. Ξέρετε ποια ήταν η θέση του Προέδρου στο προηγούμενο Συμβούλιο? Να μην τεθεί η θέση της αντιπολίτευσης σε συζήτηση και να μην τεθεί η θέση της αντιπολίτευσης σε ψηφοφορία. Δηλαδή να ακυρωθεί τελείως και μάλιστα ισχυριζόταν όπως και σήμερα ότι εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ έχω την ευθύνη και όταν τον προκαλώ και του λέω εκτός από πρόεδρος υπάρχει και προεδρείο. Γιατί δεν συζητάς με το προεδρείο να βγάλετε μια μέση λύση? Εγώ είμαι πρόεδρος, λέει, εγώ αποφασίζω και εγώ λέω τι θα κάνουμε γιατί έχω την ευθύνη. Αν λοιπόν στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν είχε τεθεί σε ψηφοφορία, φανταστείτε τώρα πρόεδρο να μην βάζει σε ψηφοφορία την πρόταση της αντιπολίτευσης να αντιπαρατεθεί και να ψάχνει τερτύπια. Αν λοιπόν δεν είχε γίνει εκείνη η συζήτηση και δεν είχε περάσει η πρόταση της αντιπολίτευσης, ούτε σήμερα θα προχωρούσαμε. Άρα λοιπόν έχουμε θετική πίεση από την πλευρά. Αυτό όμως δεν μπορούμε να τα δεχτούμε και στο επίπεδο νοοτροπίας. Είναι ευθύνη, λοιπόν, είναι ευθύνη και της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου και της παρατάξης. Τι να κάνει ο Δημάρχος? Πρέπει με κάποιο τρόπο να επιφέρει μια ισορροπία, διότι με τέτοιες πρακτικές δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, τι να κάνει σε σχέση με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου? Με κάποιο τρόπο να καθίσουν να μιλήσουν και με τον κύριο Παπαγεωργίου. Να τον νουθετήσει, τι να κάνει? Να του θέσει πλαίσιο ο Δήμαρχος? Θα πρέπει να καθίσουν. Πώς χαρακτηρίζεται καταρχάς την πολιτική στάση του Δημήτρη Παπαγεωργίου? Σας είπα, εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου που βγαίνει και λέει είμαι και νομικός, είμαι και αυτό, δίνω αυτή την ερμηνεία και αυτό θα κάνετε γιατί έτσι θέλω εγώ. Έτσι αυτό δεν καταξιώνει κανέναν πρόεδρο σε καμιά περίπτωση απέναντίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε με άλλους όρους. Και δεν θα ξεπεράσει. Άμα συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι θα έχει σύντομα από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα τεθούν θέματα για τον πρόεδρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να τεθεί μομφή. Μπορεί να τεθεί μομφή. Φυσικά, στο πλαίσιο σύμφωνα με τον κανονισμό. Όλα μπορούν να γίνουν. Δεν είναι θέμα που δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Να. Και δεν είναι μόνο θέμα κανονισμού, αλλά προβλέπονται και αυτά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σας λέω, δημιουργούν καταστάσεις άσχημες. Όπως και αυτή τη στιγμή θέμα το οποίο θετικά αντιμετωπίζει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόσληψη προσωπικού. Αν ακολουθούσαμε την τακτική του που έλεγε εγώ είμαι πρόεδρος και δεν το βάζω σε ψηφοφορία, δεν θα υπήρχε ούτε αυτή η εξέλιξη. Να. Και αποδεικνύεται. Εσείς λέτε λοιπόν ότι ο Ελισάφ πρέπει να θέσει ένα πλαίσιο στον πρόεδρο με κάποιο τρόπο, διότι εφόσον επικαλείται και ο ίδιος προσωπικά ότι αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα, τριτεύοντα. Εντάξει. Ας καθίσουμε να βρούμε μία σειρά και μία άκρη δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο στην τήρηση του τύπου του γράμματος, ας πούμε, ή όπως είπε ο κύριος Γκόντας, μου λέει συνταγματολόγος. Φαντάζεσαι τώρα να θέλουμε συνταγματολόγο για να ερμηνεύσουμε μια εγκύκλιο. Δηλαδή, ξεφτιλίζουμε και τη νομική επιστήμη. Μια εγκύκλιο είναι η οποία προβλέπει κάποια πράγματα, τη διαβάζουμε όλοι και σας λέω ότι κάναμε σύσκεψη και όλη η αντιπολίτευση ήταν αντίθετη. Δεν υπήρχε κανένας να συμφωνούσε. Μάλιστα. Προς το παρόν, πάντως, εσείς ζητάτε να μπει ένα πλαίσιο στον πρόεδρο. Δεν ζητάτε να
μην είναι πρόεδρος ο Παπαγεωργίου. Εντάξει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σε αυτή τη φάση. Θέλετε να βγάλετε μία είδηση. Όχι, δεν θέλω να βγάλω καμία είδηση. Να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Να ανεβάσουμε λίγο το κλίμα. Να καταλάβουν οι τηλεθεατές μέχρι που είστε, διατεθειμένοι. Έχουμε, είπαμε πριν για Μομφή. Έχουμε αρκετές ανταλλαγές μέχρι τώρα και επισημαχίες. Πιστεύω ότι. Κάποιες εγώ θέλω να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά που σας λέω. Ωραία, για πάμε στα σκουπίδια τώρα. Επί της ουσίας στα σκουπίδια. Εσείς θα συμφωνούσατε, αν ήσασταν εκεί, θα συμφωνούσατε με τους διμηνύτες και οκταμηνύτες. Και καταρχάς είναι επαρκής λύση, γιατί πριν μιλώντας με τον κύριο Λόλη, μου είπε ότι αυτή δεν είναι μια επαρκής λύση. Ποια είναι η επαρκής λύση θα ήταν να δοθεί η ανάθεση της αποκομιδής των σκουπιδιών σε Ανατολή και Πέραμα, σύμφωνα με τον κύριο Λόλη, σε ιδιώτες. Ναι. Δεν είναι η επαρκής λύση αυτή. Η επαρκής λύση η οποία είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ολοκληρωμένα με την προοπτική που έχουμε όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο τοπικό συμβούλιο. Και σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να διεκδικήσουμε πόρους, πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και προσωπικό. Και αυτό μαζί με όλους τους άλλους δημάρχους θα πρέπει να το διεκδικήσουμε απέναντι στην κυβέρνηση διότι έχουν τελείως οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό, το λένε όλοι, έχουν αποδυναμωθεί. Από προσωπικό και από οικονομικά και θα πρέπει να δούμε λύσεις ουσίας. Διότι πρέπει να κάνουμε πολύ ουσιαστική δουλειά στα σκουπίδια, την οποία δεν μπορεί να την κάνει ο ιδιώτης. Έχουμε τέταρτο ρεύμα, το έχουμε ξαναπεί. Ήταν άσχημη η κατάσταση των σκουπιδιών, της καθαριότητας, σε παμβότιδα και μπιζάνι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα, ούτε συζητήσαμε αυτό το. Προφανώς εγώ που επειδή είμαι στο Δήμο Μπιζανίου. Δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, το απορριμματοφόρο με έναν εργάτη από πίσω να σπρώχνει ένας εργάτης στον κάδο, ούτε για λόγους ασφαλείας του εργαζόμενου, ούτε για λόγους συνθηκών εργασίας. Δεν μπορεί ένας εργάτης να σπρώχνει μόνο αυτό στον κάδο κομμάτι. Και να καθόμαστε, ας πούμε, να το αποδεχόμαστε αυτό σαν δημοτική αρχή. Και τι να λέμε, ότι είναι φτηνότερο. Φτηνότερο είναι. Αλλά μην διαμαρτυρόμαστε μετά, λέει, γιατί στα χωράφια οι Πακιστανοί, οι ιδιώτες στην ανακύκλωση, δεν ξέρω εγώ, Αφγανοί κλπ. Όταν αρχίζουμε και δημιουργούμε τέτοιες προϋποθέσεις εργασίας μέσα στην κοινωνία ή ακόμα να διαμαρτυρόμαστε. Και οι Αφγανοί χρειάζονται εργασία. Επειδή διαμαρτυρόμαστε, ναι, αλλά με όρους όμως οι οποίοι να είναι τέτοιοι. Κοιτάξτε, γιατί αυτή η λύση. Όχι, ανθρώπινες. Είναι μπούμεραγκ στις δικές μας συνθήκες εργασίας. Όταν παραβλέπεις πράγματα, δεν τηρείς την νομοθεσία, δεν υπάρχει φροντίδα, άρα κατεβάζεις τον πύχη και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μάλιστα. Όσον αφορά και τις οικονομικές τους απολαβές και τις συνθήκες εργασίας και τις συνδικαλιστικές εργασίες. Και βλέπετε τι γίνεται. Η καθαριότητα ήταν στον Πιζάνι, ήταν εντάξει με τον ιδιώτη. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο σκέλη, η ανακύκλωση την είχε ο Δήμος, τα υπόλοιπα τα σκουπίδια τα είχε. Με αυτή τη μορφή που γινόταν σήμερα, εντάξει, είναι εύκολο, ξέρετε, στους περιφερειακούς δήμους να γίνει η αποκομιδή. Αλλά κοιτάξτε, με τέταρτο ρεύμα σας λέω και με έναν άλλο τρόπο και που πρέπει να έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις στην ανακύκλωση, διότι έχεις όφελος από την ανακύκλωση. Όσο λιγότερο σκουπίδι πας στο εργοστάσιο, τόσο μεγαλύτερο ωφέλος. Τώρα φτάνουν αυτοί που θα προσληφθούν οι διμηνύτες, οκταμηνύτες, προφανώς δεν θα προχωρήσουμε σε αυτές τις προσλήψεις και πρέπει να μας παρουσιάσουν σύντομα το σχέδιό τους και τις απαιτήσεις που θα πρέπει να διεκδικήσουμε και νέα σχέδια για να δούμε αν φτάνουν, δεν φτάνουν, διότι ξεκινώντας από την αποκομιδή των απορριμμάτων, τι θα γίνει με τους μηχανικούς, τι θα γίνει με τις άλλες ειδικότητες του Δήμου που έχουμε ελλείψεις, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και υπάρχουν και δυνατότητες να αξιοποιηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι θα υπάρχουν τα πράσινα σημεία, υπάρχει το θέμα της προβολής και της οργάνωσης της προβολής της ανακύκλωσης, ακόμα και άτομα τα οποία θεωρούνται αμαία και δεν μπορούν να πάνε στην αποκομιδή και στην καθημερινή, να το πω έτσι, παρακολούθηση του απορριμματοφόρου, μπορούν όμως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους τομείς, πάλι στον τομέα των απορριμμάτων και να είναι ουσιαστικοί. Πάντως σήμερα εσείς που αποχωρήσατε, μόνοι εσείς, μόνη παράταξη εσείς, δώσατε και μία ένδειξη μη σύμπραξης της αντιπολίτευσης. Ναι, κοιτάξτε τώρα, μπορεί ένας λόγος να είναι επειδή. Είχατε μιλήσει με τις υπόλοιπες παρατάξεις να αποχωρήσετε. Γιατί και οι άλλες παρατάξεις αντιδρούν. Ούτε τώρα μιλήσαμε, ούτε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για να έχουμε κοινή γραμμή. Όμως οι τοποθετήσεις μας όμως επί της ουσίας ήταν ταυτόσιμες. Περιμένατε να αποχωρήσουν και οι άλλοι για να αποχωρήσουν. Όχι, δεν περιμένω τίποτα. Okay. Και έπρεπε να αποχωρήσω, διότι εγώ κατά την άποψή μου θεωρώ ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επί της ουσίας της αρχής και με τη διαστροφή που υπάρχει όσον αφορά την απλή αναλογική και με τις τακτικές που ακολουθήθηκαν, που σας είπα και πριν, εάν δεν τις αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την κουλτούρα. Και είναι και ευθύνη και της παράταξης, σας λέω, της Δημοτικής Αρχής, διότι και οι σύμβουλοι δεν νομίζω ότι συμφωνούν όλοι με αυτά που γίνονται. Μην κοιτάτε τώρα που αναγκάζονται να παρουσιάζουν όλοι, ας
πούμε, μια ομογένεια και μια. Σας λένε ότι διαφωνούν με την Προεδρία Παπαγεωργίου ή με τις πρακτικές. Πιστεύω ότι θα το λένε στο πίσω αυτό μέρος του μυαλού τους, έτσι, αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν είναι λογική. Καθίστε τώρα εδώ να τα βρούμε, να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, διότι αγνοούμε πάρα πολλές φορές και ο κόσμος το αγνοεί. Σου λέει, εγώ τη δουλειά μου κοιτάω αυτό, αλλά μετά έρχεται από κεντρικά μία απόφαση και ανατρέπει τη ζωή του. Έτσι. Τα ζητήματα δηλαδή δημοκρατίας και δημοκρατικής είναι ουσιαστικά. Δεν είναι δευτερεύοντα. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Νάτση, και σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Νικόλου.